Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, διότι σας καλέσαμε, ενώ το είχαμε προγραμματίσει από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά επειδή ήθελαμε να έχουμε μια εικόνα μετά τα μέτρα που πάρθηκαν από την κυβέρνηση και μετά το άνοιγμα των φαρμακευτικών εταιριών και των εταιριών διανομής, πώς πάει η κατάσταση μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε το μήνα Δεκέμβρη. Επομένως, καταρχάς σας ευχαριστούμε και κατά δεύτερον θα ήθελα να σας κάνω μία αναφορά πώς είναι τα πράγματα, πώς ξεκινήσανε. Πιστεύω ότι δεν θα πούμε πολλά, αλλά θα πούμε ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι εντοπίζεται και έχει δύο παραμέτρους. Η μία παράμετρος είναι το περίφημο χρόνιο πρόβλημα των ελλείψεων που υπάρχει στον ελλαδικό χώρο και που οφείλεται στο γεγονός ότι από τα μνημονιακά χρόνια και μετά η Ελλάδα είναι από τις φτηνότερες χώρες της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Εστονία και ορισμένες άλλες που πραγματικά οι τιμές τους διαφέρουν σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό κράτος κατά 4 και 5 φορές πιο κάτω. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί το εξής γεγονός. Οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες φέρουν τα πρωτότυπα φάρμακα, τα καινοτόμα φάρμακα ή για αυτά τα οποία δεν έχει λήξει πατέντα που σημαίνει ότι μπορεί να βγει για νόσημο, απευθύνονται σε όλες τις αγορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τη στιγμή κατά την οποία αυτή η εταιρεία έχει ένα προγραμματισμό Α και είναι υποχρεωμένη να στείλει στη Γερμανία, όπου είναι ακριβά τα φάρμακα της, και να στείλει στην Ελλάδα, όταν στην Ελλάδα, επειδή το φάρμακο είναι πολύ φτηνό, ξέρει ότι θα χάσει χρήματα σε σχέση αν θα το διαθέσει και είναι προβληματισμένη για το τι ποσότητα θα δώσει. Δίνει λοιπόν αυτές τις ποσότητες που δίνει, που έδινε αρκετά χρόνια. Και θα σας εξηγήσω γιατί είναι μειώμενες συνεχώς, χρόνο με τον χρόνο, με στοιχεία. Στοιχεία και του Προέδρου του Συνεταιρισμού, αλλά και άλλων συνεταιρισμών φαρμακοαποθηκαρίων. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Βρισκόμαστε λοιπόν στο σκηνικό ότι στέλνουν τα φάρμακα στην Ελλάδα, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ φτηνά, υπάρχουν φαρμακαποθήκες, συνήθως ιδιωτικές φαρμακαποθήκες, που βλέποντας ότι το φάρμακο αυτό είχαν το δικαίωμα ή έχουν το δικαίωμα να το βγάλουν στο εξωτερικό και να το διαθέσουν στην αγορά της Γερμανίας, αντί να εξασφαλίσουν πρώτα την επάρκεια της Ελλάδος, του φαρμακείου και του Έλληνα ασθενή, τα βγάζουν στο εξωτερικό όπου κερδίζουν δεκαπλάσια από ό,τι θα κέρδιζαν όταν το δίναν στο δικό μας φαρμακείο. Τι εννοώ? Το κέρδος της φαρμακαποθήκης είναι 4,7% πάνω στο φάρμακο. Υπάρχουν κατάλογοι που τους παρουσιάσαμε στους υπουργούς και στον κύριο Κικίλια και τώρα στον κύριο Πλεύρη και σε όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, όπου όταν η αποθήκη το διαθέσει σε μια άλλη αποθήκη και αυτή η αποθήκη το διαθέσει στο εξωτερικό, ανάλογα με το φάρμακο μπορεί να κερδίσει από 50% μέχρι 200%. Δηλαδή, ανάλογα με τη ζήτηση που έχει αυτό το φάρμακο στο εξωτερικό, ανεβαίνει σαν το χρηματιστήριο η τιμή του. Και εγώ ρωτώ, ποιος από τους κυρίους αυτούς, οι οποίοι σκέπτονται το κέρδος και ειδικά οι ιδιώτες φαρμακοποθηκάροι, δεν τους ενδιαφέρει η επάρκεια της ελληνικής αγοράς και τα βγάζουν έξω? Αυτό λοιπόν ήταν το αποτέλεσμα, ότι πάρα πολλά φάρμακα, εκατοντάδες φάρμακα χρόνιων παθήσεων, είναι ελλειπτικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις ανάγκες μας. Τι εννοώ ανάγκη? Έχω 5 συνταγές με φάρμακα Α, αλλά μπορώ να εξυπηρετήσω μόνο τη μία συνταγή. Γιατί η μητρική εταιρεία δίνει στις αποθήκες, αλλά η αποθήκη, επειδή βγάζει έξω, μου φέρνει εμένα ελάχιστα. Ταυτόχρονα οι αποθήκες, πέρα από τις αποθήκες, οι ίδιες εταιρείες, βλέποντας ότι το προϊόν τους ξαφνικά βρίσκεται στη Γερμανία με ελληνικά γράμματα, να σου το πω απλά, άρα ήρθε από την Ελλάδα, άρα αυτή το πούλησε φτηνά στην Ελλάδα, βλέπει ότι χάνει. Γιατί αυτή τη ζήτηση που η Γερμανία μπορούσε να τη δώσει η ίδια η μητρική εταιρεία απευθείας, άρα να κέρδιζε περισσότερα. Δηλαδή τι κάνει? Βλέποντας λοιπόν ότι χάνει χρήματα, πέρα του γεγονότος ότι έχουμε το πρόβλημα ότι τα φάρμακα βγαίνουν στο εξωτερικό, οι εταιρείες φοβούνται και μειώνουν τις ποσότητες πιο πολύ. Άρα δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα των εξαγωγών, έχουμε και το πρόβλημα των εταιρεών, οι οποίες βλέποντας ότι το προϊόν βγαίνει στη Γερμανία και χάνουν, δίνουν εντολές, μειώσουν τις ποσότητες στην Ελλάδα. Τι δημιουργεί αυτό? Δημιουργεί, όχι τώρα. Εγώ προσωπικά το θέμα των ελλείψεων
όσο ήμουν και πρόεδρος για ένα διάστημα επί Υπουργείας του κυρίου Ξανθού και αντιπρόεδρος επί Υπουργείας κυρίου Κουρουμπλή και επί προέδρου κυρίας Αντωνίου, πάντα υπήρχε το πρόβλημα των ελλειπτικών φαρμάκων και της απαγόρευσης των εξαγωγών. Δεκάδες συζητήσεις με τους φαρμακέμπορους, δεκάδες συζητήσεις με τους εισαγωγείς, αλλά ο καθένας τα δικά του συμφέροντα. Τότε όμως οι αποφάσεις που παίρνανε οι τότε κυβερνήσεις, ίσως γιατί δεν είχε αναδειχθεί το θέμα, ίσως δεν είχε φτάσει στο σημείο που είμαστε τώρα, ήταν να σταματήσουν την απαγόρευση των εξαγωγών για 10, 20, 30, 40, 50 φάρμακα. Επιπλέον, συμβαίνει το εξής ευτράπελο. Συμβαίνει λοιπόν αυτό που σας είπα, που ήταν και επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενων κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και επί παρόντισας κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο έγινε τώρα, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Και γι' αυτό πάντα εμείς λέμε ότι όχι πολιτική εκμετάλλευση σε ένα κοινωνικό αγαθό που είναι το φάρμακο. Μακριά τα παιχνίδια τα πολιτικά. Δεν μπορεί να βγαίνει ξαφνικά ο ένας και να φωνασκεί τώρα για αυτό που δεν έκανε τόσα χρόνια. Εγώ διαφωνώ. Αν ήσουν έτσι όπως είσαι τώρα διεκδικητικός, έπρεπε τότε να απαγορεύσει εξαγωγές για 300 φάρμακα. Δεν το κάνει κανένας υπουργός και των προηγούμενων κυβερνήσεων και των νυν. Όταν λοιπόν όμως έφτασε το πράγμα σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε διαβητικούς ασθενείς, ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, υπερτασικούς, με αντικαρκυνικά φάρμακα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, καταλαβαίνετε ότι πλέον αρχίζει το θέμα να προβληματίζει πολύ. Φυσικά έγινε και το εξής. Εγώ από τότε που ανέλαβε το Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συλλόγο, και τώρα μιλάω και για σαν πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το έθεσα το κορυφαίο πρόβλημα του Έλληνα φαρμακοποιού. Διότι ο κάθε φαρμακοποιός ξύπναγε το πρωί και το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να θα βρει το φάρμακό του, τη συνταγή να βρει, να εκτελέσει τη συνταγή, που δεν την έβρισκε. Έγινε μια συνάντηση μόλις αναλάβαμε τότε, πριν 4 χρόνια, με τον κύριο Κικίλια και με τον κύριο Κουντουζαμάνη. Πάρθηκαν αποφάσεις. Οι αποφάσεις όμως αυτές δεν υλοποιήθηκαν. Συνέχεια το ανεβάζαμε. Κατά καιρούς συνέβαινε το εξής γεγονός. Απαγορευόταν τα φάρμακα τα 30, τα 40, τα 50. Τι κάνανε οι κύριοι φαρμακοποθηκάροι? Προσφεύγαν στα δικαστήρια και λέγοντας ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η συνθήκη της Ρώμης επιτρέπει την εξαγωγή, κέρδιζαν την υπόθεση στα δικαστήρια και ξαναεπιτρεπόταν η εξαγωγή. Οι κύριοι, επειδή ξέραν ότι θα κερδίζαν την υπόθεση, τι κάναν? Δεν τα διαθέταν στην ελληνική αγορά, τα κρατούσαν στόκ στις αποθήκες τους και όταν κερδίζαν την υπόθεση στο δικαστήριο, βγάζαν τα φάρμακα έξω κανονικά. Άρα έχουμε και το ευτράπελο του γεγονότος ότι οι κύριοι φαρμακοποθηκάροι που κόπτονται ότι δεν κάνουν εξαγωγές, πηγαίναν στα δικαστήρια των Εθνικών Οργανισμών Φαρμάκων γιατί τους έβαζε απαγόρευση εξαγωγών. Και άλλες υποθέσεις κερδίζαν, τις περισσότερες, και άλλες τις κάνανε. Το θέμα όμως άρχισε να κορυφώνεται όταν έγινε συνδυαστικά το μήνα Δεκέμβριο και με τα φάρμακα που αφορούν αναπνευστικές λοιμώξεις, γρήπη, COVID και ό,τι άλλο που να φανταστείτε. Κορύφωση και για περιπτώσεις παθήσεων που δεν οφείλονται σε χρόνιες παθήσεις μόνο. Εμείς όμως τότε, σαν Πανελλήνιος, αναδείξαμε το θέμα πώς. Το είχαμε ψηλά στην ατζέντα, συζητήσαμε τον Υπουργό τον Ιούλιο μήνα και τότε βγήκε η απαγόρευση των εξαγωγών για 250 φάρμακα, παρουσία όλων των φορέων, ήταν ο πρόεδρος ο κύριος Τρίφωνας εκπροσωπώντας τους φαρμακοβιομηχάνους, ήταν ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου εκπροσωπώντας τους εισαγωγείς και ήταν η φαρμακοποθηκάρη, ήταν ΕΟΦ. Τότε λοιπόν καταθέσαμε προτάσεις όπου έκανε αποδεκτή ο Υπουργός την πρότασή μας ότι 250 φάρμακα απαγορεύεται η εξαγωγή. Εκεί χτυπήθηκαν κανονικά και αντιδράσαν οι φαρμακοποθηκάροι. Όμως ο Υπουργός έβγαλε την απαγόρευση. Πέρασε ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των θερινών διακοπών. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης. Εμείς δεν είπαμε διαφορά στα φαρμακεία μας. Δηλαδή δεν βρέπαμε τι, ότι εφόσον υπάρχει απαγόρευση της εξαγωγής, πού είναι τα φάρμακα αυτά που απαγορεύτηκαν στο φαρμακείο. Είχαμε λοιπόν πληροφορίες ότι οι κύριοι τα αποθεματοποιούσαν και περιμέναν ξανά να άρουν την εξαγωγή
και να τα βγάλουν ξανά στο εξωτερικό. Άρα δεν τα διαθέτει στην ελληνική αγορά. Όταν λοιπόν αυτό το γεγονός συν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις παθήσεις που οφείλονται σε θέματα αναπνευστικών λοιμόξεων, γρήπης και τα λοιπά που σας είπα, κορύφωσε το θέμα και αρχίσαν και γράφαν πρωτοσέλιδα. Τα νέα, η Καθημερινή της Κυριακής, το Έθνος της Κυριακής, το Βήμα της Κυριακής και πηγαίναν στα φαρμακεία οι γονείς και δεν μπορούσαν να βρουν σε διμερεύοντα, δινητερεύοντα, αναπνευστικά εισπνεώμενα. Δεν μπορούσαν να βρουν αντιπυρητικά σιρόπια. Το ντεπών το σιρόπι τότε έκανε μια τρομερή έλλειψη. Κορυφώθηκε το θέμα, πήρε τεράστιες διαστάσεις, βγήκαν και οι πολιτικοί, διότι σας είπα και καλά κάνουν, βοηθάνε στο σύστημα οι αντιδράσεις τους, γίνανε περιωτήσεις στη Βουλή, κορυφώθηκε σε βαθμό που 2 του μήνα, δηλαδή μια μέρα μετά την 1η του χρόνου, μας κάλεσε ο Υπουργός σε έκτακτη συνάντηση, όπου πάρθηκαν μέτρα αυστηροποίησης του συστήματος. Αυτά τα μέτρα είναι προς το θετικό σημείο μια προϋπόθεση. Ότι θα υπάρχουν μεθοδεύσεις και ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα ελέγξουν ό,τι αποφασίστηκε. Και τι εννοώ, να ελεγχθούν οι φαρμακαποθήκες αν πραγματικά αποθυματοποιούν τα φάρμακα και δεν τα διαθέτουν στο ελληνικό φαρμακείο. Να ελεγχθούν οι κύριες εταιρείες αν, ενώ ο νόμος λέει ότι πρέπει να έχουν αποθέματα 3 μηνών και έχουν, σας το βεβαιώνω, το έχω διαπιστώσει, ότι έχουν αποθέματα 10 ημερών. Τρίτον, καταθέτουμε στοιχεία που λένε ότι η Α εταιρεία, ενώ πέρυσι έχει μειωμένη ποσότητα σχέση με πέρυσι 30% στις χρόνιες παθήσεις, η άλλη εταιρεία έχει 25%, η άλλη έχει 35%, δηλαδή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι λόγω του φόβου των εταιρεών ότι χάνουν σε χρήματα γιατί τα προϊόντα βγαίνουν έξω, μειώνουν τις ποσότητες σταδιακά προς τα φαρμακεία και στον Έλληνα ασθενή. Ποσός με ενδιαφέρει αν χάνει λεφτά η εταιρεία. Από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει ένας νόμος που λέει απαγορεύονται οι εξαγωγές, θα πρέπει άμεσα οι φαρμακευτικές εταιρείες να αυξήσουν ποσότητες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Τρίτον, υπάρχει και μέτρα ότι ο ΙΦΕΤ επιτέλους θα φέρει φάρμακα. Ποια φάρμακα θα φέρει ο ΙΦΕΤ, τι είναι ο ΙΦΕΤ? Ο ΙΦΕΤ είναι ένα παρακλάδι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που η δουλειά του είναι να κάνει τι? Λείπει ένα φάρμακο το οποίο είναι μοναδικό και είναι ελλειπτικό, είναι υποχρεωμένο να βγει στην ευρωπαϊκή αγορά να το αγοράσει ακριβά, γιατί θα το αγοράσει σε τιμές Γερμανίας, δεν θα το αγοράσει σε τιμές Ελλάδος, δεν θα το πάρει από τη μητρική εταιρεία, θα το πάρει από την αγορά των φαρμακοποθηκών. Πρέπει λοιπόν να βρει φάρμακα. Θα πρέπει λοιπόν ο ΙΦΕΤ να βρει αντιβιωτικά. Θα πρέπει να βρει εισπνεώμενα. Θα πρέπει να βρει φάρμακα τα οποία δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά ή είναι μειωμένες οι ποσότητές τους. Άλλο. Και είναι παρεξηγήσιμο. Εγώ βγήκα ανοιχτά και ζήτησα τον Υπουργό όταν υπάρχει ο εντεντανικός ορός. Ο εντεντανικός ορός, η τιμή τιμού καταλόγου είναι 11,82. Επειδή η εταιρεία δεν συμφέρει να τον φέρει, το φέρνει ο ΙΦΟΤ με 20 ευρώ. Υπάρχει ένα φάρμακο σπασμολυτικό του πεπτικού συστήματος, ηρεμιστικό. Η εταιρεία με 1,57 δεν συμφέρει να το φέρνει και έκοψε την εισαγωγή. Κύριε, 1,57 κάνει μια τσίχλα. Δεν το φέρνω. Το φέρνει ο ΙΦΕΤ με 9,80. Υπάρχει φάρμακο για το Πάρκινσον που έπρεπε να το φέρνει η εταιρεία με 2,72 και δεν το φέρνει και τώρα ο ΙΦΕΤ το φέρνει με 6 ευρώ. Υπάρχει αντιβιωτικό το οποίο το έφερνε η εταιρεία με 1,93 και σταμάτησε να το φέρνει, που αυτή τη στιγμή το βρίσκουμε 6,35. Υπάρχει ψυχοτρόπο φάρμακο σε σταγόνα 1,24 που θα το έφερνε η εταιρεία και αυτή τη στιγμή δεν το βρίσκει ο ΙΦΕΤ ούτε με 4,10 να το φέρει εδώ. Υπάρχει για το Πάρκινσον 3,95, το βρήκε ο ΙΦΕΤ προχτές 30 ευρώ. Το ντεπών το σιρόπι, το αντίστοιχο της ίδιας εταιρείας, ο ΙΦΕΤ το βρήκε 4 φορές παραπάνω. Τι λέμε λοιπόν? Στηρίξτε τις εταιρείες που έχουν αυτά τα προϊόντα εδώ ή τα είχανε, δώστε μια αύξηση 20%, άρα το 1,5 ευρώ θα έχει επιβάρυνση στο 20%
Πόσο είναι? 1,80 θα πάει. 1,80, 30 λεπτά και πάνω στα 30 λεπτά στη τελική ανάλυση τι συμμετοχή θα πληρώσει ο ασφαλισμένος. Όταν τώρα πληρώνει τη συμμετοχή στην τετραπλάσια αξία. Άρα εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε για εξορθολογισμό των τιμών. Δεν λέμε αύξηση των τιμών για να κατηγορηθούμε. Ναι. Εφόσον πολιτική της κυβέρνησης που είναι λάθος για μένα. Τι σημαίνει κλειστός προϋπολογισμός 2 δις, όταν η ανάγκη είναι 2,8. Αυτό δημιουργεί μια άνερχη αγορά. Να μην υπάρχουν φάρμακα. Αλλά από τη στιγμή κατά την οποία η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κρατήσει σταθερές τις τιμές και μειώμενες, ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε δελτίο τιμών με 7% κάτω. Πρέπει να στηρίξει το φθηνό φάρμακο. Αν δεν το στηρίξει, το πληρώνει πενταπλάσια. Αυτό λοιπόν εκ μέρους ορισμένων συναδέλφων σας εθεωρήθηκε αύξηση των τιμών των φαρμάκων. Είναι ντροπή. Αυτό λέγεται εξορθολογισμός για να πληρώνει ο κόσμος λιγότερα το φάρμακό του και να το βρίσκει το φάρμακό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επιπλέον έχουμε και το εξής. Το Δεκέμβρη παρουσιάστηκε το εξής φαινόμενο. Λείπαν τα αντιβιωτικά. Λείπαν οι αναπνευστικές, τα εισπνεώμενα. Πήγαινε στο νοσοκομείο των παιδών ο τάδε παιδάκι το οποίο είχε πρόβλημα και έπρεπε να πάρει μια γκάμα φαρμάκων. Πήγαινε στο φαρμακείο του Δημερεύων και δεν έβρισκε αυτό, αλλά υπήρχε το ίδιο φάρμακο με την ίδια δραστική ουσία, αλλά ο γιατρός κλείδωνε το φάρμακο. Διότι ήθελε να γραφτεί και να δοθεί μια συγκεκριμένη εταιρεία. Έδινε το εμπορικό όνομα. Τι έπρεπε να κάνει ο γονιός? Έπρεπε να πάρει το αυτοκίνητό του, να πάει να στηθεί ξανά να βρει το γιατρό μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα, να του αλλάξει τη συνταγή κατόπιν συνεννόησης με το φαρμακοποιό, να ξαναπάει στο εφημερεύον φαρμακείο ή το διανυτερεύον για να πάρει τα φάρμακά του. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν κάτι που δεν γίνεται πουθενά να γίνεται στην Ελλάδα. Να γράφει ο γιατρός στην εμπορική ονομασία. Πού το είδαμε αυτό? Ο γιατρός γράφει δραστική ουσία και δεν μπορεί να συνοδεύει αυτό με στα σχόλια: ξέρετε, αυτό το φάρμακο προτείνω. Τι θα πει αυτό? Ή σε ξεχωριστό χαρτάκι. Και προπαντός σε περίοδο πολέμου και κρίσης, με ένα τετραπλό χτύπημα λοιμώξης, γρήπη, κορονοϊός και ό,τι φανταστούμε. Δεν γίνονται αυτά. Το σύστημα είναι έτοιμο και για όλα τα ελλειπτικά φάρμακα δεν θα επιτρέπεται με κανένα τρόπο. Ταυτόχρονα, για να μην λέμε και για μας, απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση φαρμάκων ελλειπτικών από το φαρμακείο χωρίς ηλεκτρονική συνταγή. Και εμείς το επικροτούμε αυτό. Και εμείς το θέλουμε αυτό. Και εμείς το πιστεύουμε αυτό. Όπως το πιστέψαμε για τα αντιβιωτικά, γιατί εδώ είμαστε, σας το είχαμε πει, και έγινε πράξη και απεδείχθη ότι δεν φταίγαν οι φαρμακοποιοί για την υπερχορήγηση αντιβιωτικών. Φιλότανε σε συγκεκριμένους γιατρούς, οι οποίοι κάτω από την πίεση δίνουν πολύ εύκολα αντιβιωτικά. Στη Γερμανία, που δεν υπάρχουν αντιβιωτικά, δεν έχουν πρόβλημα. Γιατί ο Γερμανός γιατρός για να γράψει αντιβιωτικό θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά. Είναι θέμα κουλτούρας. Είναι και θέμα γονιών. Εδώ διημέρευα την Κυριακή και πέραν των τηλεφωνικών οχλήσεων δώσε αυτό το αντιβιωτικό, το οποίο ζούμε σε μια κλειστή κοινωνία, άρα θα μου φέρει τη συνταγή, αρχόντουσαν ο κόσμος, δώσουμε ένα αμοξύλ, δώσουμε ένα γιατί έχω κυστίτιδα, δώσ' μου αυτό γιατί πονάει ο λαιμός μου. Θα μου επιτρέψετε? Με όλο το σεβασμό, ο φαρμακοποιός αποφασίζει και λέει: δεν είναι δυνατόν να πάρεις επειδή πονάει ο λαιμός σου αντιβιωτικό. Εγώ θα σου δώσω τη δυνατότητα να πάρεις αυτά τα σκευάσματα και όταν δεις ότι δεν σου περνάει το πρόβλημα, είσαι υποχρεωμένος να πας να εξεταστείς τον γιατρό. Μόνο αυτός μπορεί να σου δώσει το αντιβιωτικό. Επομένως, το πρόβλημα είναι και οι σχέσεις και η εμπιστοσύνη που δημιουργείται μεταξύ των ασθενών και των φαρμακοποιών. Τι σημαίνει δεν έχονται πον σιρόπι? Υπάρχει Παναντόλ, υπάρχει Αποτέλ, παρακεταμόλες. Τι σημαίνει έχει γεύση κερασιού και το άλλο δεν έχει γεύση κερασιού όταν δεν υπάρχει? Δηλαδή προτιμάει τι ο γονιός? Να μην πάρει το αντιπηρητικό του μόνο και μόνο, ή θα ψάξει και θα ταλαιπωρηθεί να το βρει σε ποιον? Και αν το βρει, ή το άλλο, η παράκληση. Εμείς διαχειριζόμαστε κατά τον καλύτερο τρόπο τα φάρμακα που έχουμε. Δεν είναι δυνατόν να έρθει κάποιος να μου πει: πάρε 3 ντεπών σιρόπια. Πάρε 3 κουτιά από αυτό το συγκεκριμένο αντιφυγικό σιρόπι που δίνεται χωρίς ιατρική συνταγή.
Εκεί η διαχείριση λέει, όπως κάναμε με τις μάσκες κάποτε, θυμόσαστε που πετάγαν τα αντισηπτικά στα σούπερ μάρκετ και έτρεχε ο κόσμος να πάρει. Ενώ η σεπτή διαχείριση από τον Έλληνα φαρμακοποιό ήταν ένα. Εσύ για να πάρει και ο επόμενος, να πάρει και ο μεθεπόμενος. Με την ίδια φιλοσοφία λειτουργούμε εδώ στη Μυτιλίνη και λειτουργούμε σε όλη την Ελλάδα. Πού θέλω να καταλήξω. Προσπαθούμε να ομαλοποιήσουμε την αγορά. Δεν εξαρτάται από εμάς. Η κατάσταση ήταν άναρχη γιατί κλείσαν και οι εταιρείες. Αυτό τι δημιούργησε. Ότι τώρα που ανοίξαμε, έχουμε το εξής πρόβλημα. Να καλύψουμε τις ημερήσεις ανάγκες σε αντιβιωτικά, σε αντιπυρητικά σιρόπια, σε αντιβυχικά και σε ό,τι είναι σε αναπνευστικά εισπνεώμενα που θα σας τα πει και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, οι εταιρείες τα δίνουν σταδιακά και όχι ό,τι ζητήσουν. Αλλά υπάρχει το εξής θέμα. Πρώτο πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες. Εγώ χτες π.χ. διέθεσα 10 αντιπυρητικά σιρόπια, 20. Αυτό που θα ζητήσω είναι 20, αλλά προσέξτε, θα ζητήσω να έχω και ένα στόκ που πάντα το είχα. Τώρα δεν έχω ούτε το στόκ, ούτε αυτά που κατανάλωσα την ημέρα. Άρα η εταιρεία είναι υποχρεωμένη συνεχώς να αυξάνει τις ποσότητες για να καλύψει και το πρόβλημα των 20 ημερών που εγώ άδειασα και το στόκ μου. Γιατί το κάθε φαρμακείο έχει καβάντζα για να καλύψει ανάγκες. Έχει ένα απογορευτικό. Δεν θα έχει επιπλέον φάρμακα. Έτσι λειτουργούν τα φαρμακεία. Αλλά για να καλυφθούν αυτά, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Επιπλέον, οι πληροφορίες είναι ότι πιέζονται οι γιατροί από τους ασθενείς, γράψε μου να το έχω. Γράψε μου 2 αναπνευστικά να το έχω. Γράψε μου 2 αντιβιωτικά να τα έχω στο ντουλαπάκι μέχρι να λήξουν. Παρακαλώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ έχω μιλήσει με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, υπάρχει πλήρη συνεργασία. Υπάρχει πλήρη κατανόηση. Οι γιατροί εδώ στη Μυτιλίνη συνεργάζονται με τα φαρμακεία, δεν έχουν τέτοια θέματα. Αλλά η υπερβολή είναι μερικές φορές από τους ίδιους τους γονείς. Οι οποίοι κάτω από το φόβο ότι δεν θα το βρουν, θέλουν να το στοκάρουν. Θεωρώ λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που πάμε το πρόβλημα να λυθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ότι δεν θα εξυπηρετηθεί. Εγώ είμαι σίγουρη ότι τα φαρμακεία εξυπηρετούν στη Μυτιλίνη. Θα το βρουν, δεν θα βρουν το τάδε αντιπυρητικό, θα δώσουν το άλλο, δεν θα βρουν το τάδε βλενολυτικό, θα δώσουν το άλλο. Τα αντιβιωτικά σταδιακά αποκαθίστανται. Επομένως, αυτό που ζητάμε από εσάς είναι να στηρίξετε μια προσπάθεια να ηρεμήσουμε τον κόσμο, να κατεβάσουμε τους τόνους, να τους εξηγήσουμε ότι εδώ είμαστε εμείς. Και όπως κάποτε σηκώσαμε ψηλά τη σημαία και λέγαμε τώρα δεν υπάρχει, ενώ τώρα σταδιακά αποκαθίστανται. Επομένως, θέλει υπομονή, κατανόηση και το κυριότερο συνεργασία γιατρών, φαρμακοποιών και ασθενών ή γονιών, γιατί σίγουρα όλοι μας απασχολεί οι θεραπείες που έχουν τα παιδάκια. Γιατί η παιδιατρική κλινική είναι, δέχεται κάθε μέρα δεκάδες παιδιά με προβλήματα. Ο συνεταιρισμός από τότε που δημιουργήθηκε είχε πάντα στόχο να εξυπηρετεί τα φαρμακεία και του νησιού μας και της ΚΙΟ τα τελευταία χρόνια. Και η λήψη, όπως είπε και ο πρόεδρος πριν, είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. Σίγουρα τελευταία περίοδο εντάθηκαν λόγω του κλεισίματος των φαρμακευτικών εταιριών. Υπήρξε ένας πανικός από τον κόσμο λόγω των εξάρσεων γρήπης λοιμόξεων αναπνευστικού. Τώρα με το άνοιγμα λαμβάνουμε ποσότητες. Βέβαια πάντα δεν φτάνουν λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης που υπάρχει. Εφαρμόζουμε μια πολιτική στο συνεταιρισμό εδώ και πολλά χρόνια που θεωρούμε ότι η διαχείριση των ελλειπτικών γίνεται με όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερο τρόπο. Πάντα χρειαζόμαστε παραπάνω ποσότητες και συνέχεια κάνουμε αγώνα πάνω σε αυτό. Ο πολίτης πρέπει να συμβουλεύεται το φαρμακοποιό του όταν ένα σκεύασμα είναι ελλειπτικό, να ακούσει τη συμβουλή του, να πάρει κάποιο άλλο γενώσιμο, να πάρει κάποιο το οποίο θα κάνει την ίδια δουλειά εν ολίγες. Στόχος είναι να μην μένει χωρίς αγωγή. Θέλω να αφαιρεθώ επίσης στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία παράγει πάρα πολλά φάρμακα και αντιπαιρετικά και αντιβιωτικά και για χρόνιες παθήσεις. Και έχουμε και το πλεονέκτημα εδώ ότι
έχουμε γρήγορη προμήθεια αυτών λόγω του ότι δεν τα εισάγουμε. Παράγονται εδώ πέρα και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας και για την υγεία αλλά και για την οικονομία της χώρας. Δεν έχουμε, σαν συνεταιρισμός εδώ πέρα και σαν Λέσβο, δεν έχουμε τις ελλείψεις που παρατηρούνται στα αστικά κέντρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, παρόλο που είμαστε μικρομεσαίος συνεταιρισμός. Εγώ το μόνο που θα συμβούλευα τον κόσμο είναι να μην έχει πανικό, να μην μαζεύει ποσότητες φαρμάκων μέσα στα σπίτια του. Εντείνουμε συνέχεια τις προσπάθειές μας για να καλύπτουμε τις ανάγκες των πολιτών, των φαρμακείων και οφείλουμε να έχουμε υπομονή όλοι μας. Σε τι επίπεδο είναι πιο χαμηλές οι ελλείψεις εδώ στη Λέσβο από εκεί? Αυτό δεν είναι μετρήσιμο, αλλά από συναδέλφους που ξέρω τέλος πάντων από άλλα μέρη της Ελλάδας, δηλαδή κάποια φάρμακα τα οποία είναι ελλειπτικά, που εμφανίζονταν ελλειπτικά σε κάποιες περιοχές, εμείς δεν έχουμε αυτά ελλειπτικά, μπορεί να έχουμε κάποια άλλα. Έχει να κάνει με το τι φάρμακα κινούνται στην κάθε περιοχή και τι νοσηρότητα υπάρχει. Είναι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτό το πράγμα. Και το γεγονός ότι ο συνεταιρισμός κάνει καλύτερη διαχείριση. Είναι πολύ βασικό η διαχείριση. Η διαχείριση του συνεταιρισμού είναι ότι δεν επιτρέπει κάποιος να πάρει τις top ποσότητες. Κάνει διαχείριση για όλους. Άρα και ο μικρός και ο μεγάλος φαρμακείο και το μικρομεσαίο φαρμακείο θα καλύψει τις ανάγκες του. Προσπαθούμε να έχουμε μια ισορροπία. Μια ισορροπία. Γίνεται στην αγορά. Υψηλά επίπεδα, γιατί εντάξει, τώρα μπαίνουμε, ουσιαστικά τώρα μπαίνουμε στο χειμώνα. Δηλαδή δεν έχω ακόμα ξεκινήσει. Το χειμώνα. Ναι, αλλά οι λοιμώξεις έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο. Ναι, πέρα από αυτό. Αλλά περιμένουμε νέο κύμα των λοιμώξεων τώρα. Νομίζω ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Όπως είναι και τώρα που είναι ούτως ή άλλως σε ένα κόκκινο βαθμό είναι και τώρα. Δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια μεγάλη διαφορά. Εξαρτώνται από κάτι άλλο. Δεν θα ρωτήσετε. Εξαρτώνται από κάτι άλλο. Εμείς κάναμε μια έρευνα αγοράς και είδαμε το εξής, σαν Πανελλήνιος. Καταρχάς έχουμε μια καθημερινή επικοινωνία με όλους τους πρόεδρους των φαρμακευτικών συλλόγων και όλους τους συνεταιρισμούς. Και βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Τις πρώτες μέρες υπήρχαν μεγάλοι συνεταιρισμοί. Οι μεγάλες αποθήκες που ζητήσαν πενταπλάσιες ποσότητες από αυτές που κάθε εταιρεία είχε προγραμματίσει. Δηλαδή, μια εταιρεία η οποία ζητούσε 2.500 κομμάτια, λέμε, για ένα εισπυρώμενο κανονικά και ζήταγε 10, δεν μπορεί η εταιρεία να τα δώσει. Θα τα δώσει κλιμακωτά. Το δεύτερο είναι που στηρίζονται πολύ το εξής. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι το κύμα της γρίπης που έχουμε στην Αγγλία και στη Γαλλία και στη Γερμανία αρχίζει και εξασθενεί, με αποτέλεσμα οι τεράστιες απαιτήσεις αυτής των χωρών να μειώνονται, πράγμα που κάνει, λέει ο κύριος Φιλίππου, το σταυρό του, να τελειώσει το γρηγορότερο αυτό. Γιατί τότε η παραγωγή θα πέσει στις νότιες χώρες. Δηλαδή, ενώ τώρα ζητιέται τόσο πολύ στις βόρειες, δεν θα υπάρχει τεράστια ζήτηση, άρα θα μαστούν πολύ περισσότερες ποσότητες. Άρα είναι συγκυρίες πραγμάτων γι' αυτό. Και το γεγονός που είπατε, κατά πόσο η επιδημία και γρίπης, που οι λοιμοξιολόγοι λένε ότι μέσα στο Φλεβάρι θα είναι στην κορύφωση, θα είναι τέτοια, αλλά και οι εταιρείες θα ανταποκριθούν στη ζήτηση. Οι εταιρείες ξεκίνησαν σε αυτό το διάστημα να μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, λόγω της COVID και του περιορισμού των μετακινήσεων, έχει μειωθεί η παραγωγή παγκοσμίως. Παράλληλα, υπήρχε ένα πρόβλημα στις πρώτες ύλες, το οποίο και αυτό δείχνει σιγά-σιγά να διαχειρίζεται. Συν το ότι το πρόβλημα των μεταφορών, το οποίο δυστυχώς το κληρονομήσαμε τη μετα-COVID εποχή. Το κύμα των ιώσεων και της γρήπης, όπως είπε και ο Πρόεδρος, από τη Βόρεια Ευρώπη σιγά σιγά αρχίζει να μετατοπίζεται προς εμάς και όσο μειώνεται η πίεση στις άλλες χώρες, τόσο πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν μεγαλύτερες ποσότητες ώστε να καλύπτεται πλήρως και σε επάρκεια η χώρα μας. Δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται αποθυματοποίηση. Καταλαβαίνετε ότι αν ένα φαρμακείο, για παράδειγμα, πουλούσε 10 ντεπών την ημέρα, αν ο κάθε ασθενής πάρει από 3, θα πουλάει 30. Δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν αυτό, καθώς τα φάρμακα είναι πεπερασμένοι πόροι. Το κάθε φαρμακείο, ανάλογα με το στόκ που διαθέτει, με τον υπολογισμό που κάνει, μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ποσότητες. Η συνεργασία λοιπόν φαρμακοποιών, ιατρών και ασθενών για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών θα βοηθήσει στο να μην μείνει κανένα παιδάκι χωρίς φάρμακο, κανένας ασθενής χωρίς κάποιο αντιπηρετικό για τις ιώσεις.
και ας εστιάσουμε σε αυτό, γιατί οι χρόνιες ελλείψεις που, που υπάρχουν σε χρόνιες παθήσεις είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο. Είναι διαχρονικό πρόβλημα. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λέσβου, ανεξάρτητα από τον Πανελλήνιο, έχει αποδείξει ότι είναι πάντα παρόν. Έχει κινηθεί πολλές φορές εναντίον εταιριών οι οποίες δεν διαθέτουν σε επαρκείς ποσότητες φάρμακα για να καλύψουν τους ασθενείς. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν πρόκειται να λυθεί σε μία μέρα, παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης στην παρούσα φάση είναι σε σωστό δρόμο, εάν εφαρμοστούν. Το φάρμακο είναι αγαθό, αλλά από ό,τι φαίνεται μόνο οι φαρμακοποιοί το αντιλαμβάνονται έτσι. Οι άλλοι κύκλοι της αλυσίδας φροντίζουν να βρουν τον πιο επικερδή τρόπο να το εκμεταλλευτούν και ίσως είναι εκεί που θα πρέπει η πολιτεία τελικά να ασκήσει πίεση για να μπορέσουν να καλυφθούν όλοι οι ασθενείς. Βλέπω ότι σε σχέση με 4 χρόνια πριν η κατάσταση είναι πολύ δυσκολότερη τώρα και ειλικρινά σας ακούω και πρώτη φορά να λέτε ότι ο γονιός τώρα δεν βολεύεται με το αυτό που έχει σκεράσει, πέρι το άλλο, ή θέλει να έχει σκεράσει για τη βίωση κτλ. Φυσικά και τους γονείς ξέρετε πολύ καλά ως επιστήμονας, καλύτερα από εμάς, ότι είναι και αλλεργίες που πιστεύονται και πολλά. Βλέπω λοιπόν περισσότερο να λέτε ότι σε σωστή κατεύθυνση θα αντιμετωπιστεί, να βάλουν και φταίνει και οι γονείς, να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους. Πριν από 4 χρόνια, να σας θυμίσω, αντιπρόεδρος τότε του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Σύλλογου, πηγαίνατε στον εισαγγελέα. Κατά παντός υπευθύνουμε, έκταξες κατεπίγουσες συνεντεύξεις και όταν υπήρχαν ελλείψεις στα φάρμακα. Τώρα βλέπουμε λίγο πιο χαλαρή τη διεκδίκηση. Ή μήπως δεν το εισπράττουμε εμείς στην Μυτιλήνη εδώ και το έχετε μεταφέρει ως πρόεδρος σε κεντρικό επίπεδο? Ναι, ευχαρίστω. Να σας πω κάτι, γιατί τώρα πώς το σκεφτήκατε. Ψάχνοντας τα χαρτιά μου την Κυριακή το βράδυ, βρήκα 2 αγωγές που έγιναν σε 2 εταιρείες. Η μία ήταν για αναπνευστικά, για αναπνευστικές λοιμώξεις για εισπνεώμενα, και μία άλλη για γνωστή εταιρεία η οποία είχε μειώσει τις ποσότητες στη Μυτιλήνη κατά 50%. Λοιπόν, αυτό έγινε όταν πριν 5 χρόνια, 7 χρόνια. Ακούστε. Εμείς ήδη έχω δώσει εντολή στον νομικό μου σύμβουλο μαζί με το επιτελείο του, σε συνεργασία με μια ομάδα η οποία συλλέγει στοιχεία από κάθε εταιρεία μέσω των φαρμακοποθηκών, να κινηθεί εναντίον συγκεκριμένων εταιριών όπου αποδεδειγμένα έχουν μειώσει τις ποσότητες και δεν τηρούν την νομοθεσία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμείς δεν θα πάμε να τα καταθέσουμε στον Υπουργό, θα πάμε στον αρμόδιο εισαγγελέα στην Αθήνα με στοιχεία. Θα ήθελα να σας αναφέρω το εξής. Υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία μεταξύ των άλλων διακινεί και εισπνεώμενα σε αμπουλίτσες για τα παιδάκια που κάνουν εφελοποίηση. Εγώ το θεωρώ ντροπή. Όλο το Δεκέμβρη να μην διαθέσει ή να διαθέσει ποσότητες μειούμενες κατά 60-70%. Είτε με το πρόσχημα γιατί δεν πρόλαβε μέχρι 10 Δεκεμβρίου, είτε με το πρόσχημα ότι δεν είχε τα κουπόνια να επικολληθούν πάνω στα κουτιά. Αυτό είναι αδιανόητο. Για μένα, πριν φύγουν οι κύριοι των εταιριών, έπρεπε να καλύψουν τις ανάγκες των φαρμακείων και μετά. Εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής. Εγώ είμαι υποχρεωμένος σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να κάνω το εξής. Να μαζέψω τα στοιχεία, αν πραγματικά τα στοιχεία αυτά είναι επιβαρυντικά για αυτές τις εταιρείες, και θα στείλω στον αρμόδιο εισαγγελέα μία αναφορά καταγγελία για να δει πού είναι το θέμα και ταυτόχρονα στον κύριο Υπουργό να πάει να ελέγξει αυτές τις εταιρείες αν έχουν αποθέματα 3 μηνών ή αν έχουν αποθέματα 10 ή 5 ημερών. Είναι λογικό. Άλλη η λογική ενός τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου που τότε από μόνος του είχε πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Εδώ τώρα ναι, ειλικρινά σας λέω ότι προχτές με την ομάδα μου συζητάγαμε και με τον νομικό σύμβουλο το πώς θα κινηθούμε μαζεύοντας στοιχεία. Αλλά πρέπει πρώτα να μαζέψουμε στοιχεία, να τα καταθέσουμε. Προχτές με έδωσε στοιχεία ο πρόεδρος. Πριν μια μέρα μου έδωσε στοιχεία άλλος συνεταιρισμός. Τα στοιχεία όλα λένε ότι όλες οι ποσότητες είναι μειούμενες κατά 25-30% σε σχέση με προηγούμενο και προηγούμενο χρόνο. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σαμιώτη, για να καταλάβετε το πνεύμα. Εμείς είμαστε έτοιμοι, γιατί τον πήρα τον κύριο Φιλίππο και τον ενημέρωσα. Την Τετάρτη έχουμε συνάντηση τον κύριο Φιλίππο. Ξέρετε γιατί έχουμε συνάντηση τον κύριο Φιλίππο? Θα του καταθέσω ένα νέο κατάλογο με 60 φάρμακα που θα επιπρόσθετα θα μπουν στην απαγόρευση. Ποσός με ενδιαφέρει αν αντιδρούν οι κύριοι φαρμακοποθηκάροι. Οι κύριοι φαρμακοποθηκάροι, και το λέω
χωρίς να κρύβω λόγια, δεν φτιάξαν τις αποθήκες τους για να είναι εξαγωγικές εταιρείες. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει φάρμακα αποθήκες, όχι μία ή δύο ή τρεις ή τέσσερες, που ο νόμος επιτρέπει το 80% του κύκλου εργασιών να το δίνει σε άλλη φαρμακαποθήκη, αυτή δεν κατάλαβα, και να έχει πελατολόγιο 100 φαρμακεία. Αυτό θεωρείται μαϊμού φαρμακαποθήκη. Αυτή είναι εξαγωγική εταιρεία που βρήκε τον νόμο, τον εκμεταλλεύτηκε, παίρνει φάρμακα. Δηλαδή είναι οι περίφημες, πώς λέγονται, όχι τριπολικές, τριγωνικές συναλλαγές. Ναι, λοιπόν, η τριγωνική συναλλαγή σημαίνει ότι αν εγώ ήθελα να εξάγω αλλά δεν έχω το ικανό, την ικανή ποσότητα να τη δώσω κατευθείαν στο εξωτερικό, τη δίνω σε μια άλλη φαρμακαποθήκη και αυτή η φαρμακαποθήκη τη δίνει σε μια τρίτη φαρμακαποθήκη που κάνει εξαγωγές. Και μια και μου το θίξατε, θα σας πω το εξής. Τον Ιούνιο μήνα βρεθήκαμε οι Ευρωπαίοι Πρόεδροι στην εξάμηνη συνάντησή μας, όπου εκεί ανταλλάσσαμε απόψεις. Και όταν και βρισκόταν στο πάνελ η Πρόεδρος των Ευρωπαίων Φαρμακοαποθηκαρίων. Όταν λοιπόν έθεσα τι σημαίνει ενότητα των λαών της Ευρώπης και ισοτιμία σε ένα κοινωνικό αγαθό που είναι το φάρμακο, και γιατί ο Γερμανός να θεωρεί ότι η εισαγωγή δική του για κάτι που έχει ελλειπτικό είναι εξαγωγή δικιά μου, γιατί έτσι ζουν αυτοί. Εξάγουν με εμείς και εισάγουν αυτοί για να έχουν, να μην έχουν ελλείψεις. Βγήκε επίσημα το Ευρωπαϊκό Όργανο των Φαρμακών και λέει κανείς δεν μπορεί να σταματήσει μία κίνηση ή μία διαδικασία η οποία επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι κύριε, ναι, αυτοί είναι οι κανόνες της αγοράς. Ο κανόνας της αγοράς όμως δεν λέει ότι εγώ δεν θα έχω φάρμακο για να έχει, να πούμε, ο Γερμανός πολίτης. Θα πρέπει να έχω και εγώ φάρμακο και ο Γερμανός πολίτης. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Και αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να λύσει το πρόβλημα, θα πρέπει να βγάλει όχι τρεις φαρμακοποιούς αλλά 30 φαρμακοποιούς και να πάει να ελέγξει με σαρωτικούς ελέγχους όλο το σύστημα. Και την εταιρεία και τη φαρμακοποίηση και το φαρμακείο. Διότι ακούω διαφόρους να λένε. Υπάρχουν στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις το φαινόμενο της κούπας. Δηλαδή, έρχεται στο φαρμακείο μου, έχω ένα ακριβό φάρμακο, αντί να το διαθέσω στον πελάτη, το πουλάω cash. Γι' αυτό και εμείς είπαμε το ελλειπτικό φάρμακο μόνο με ηλεκτρονική συνταγή για να ελεγχθεί και αυτό. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Και ο κλάδος είναι ξεκάθαρος και τζάμι σε αυτά τα θέματα. Εγώ ανακεφαλαιώνοντας τώρα όλα αυτά που ακούσατε, καταλήγω μαζί με εσάς το συμπέρασμα ότι οι ελλείψεις είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας, διότι βάζουμε ένα αγαθό κάτω από τον οικονομικό φακό. Δηλαδή, τι θα κερδίσουμε και τι θα χάσουμε. Οι μεγάλες εταιρείες και οι πολυεθνικές και οι βιομηχανοί και οι εισαγωγείς δεν ασχολούνται με την κάλυψη της ελληνικής αγοράς, με το κυνηγητό το δικό μας δεν τους λέει τίποτα, να προσπαθούμε όλη τη μέρα, όλη τη εβδομάδα, όλο το μήνα να βρούμε για να καλύψουμε τους ασθενείς μας. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι η οικονομική πλευρά του θέματος. Ό,τι μέτρα έχουμε και ό,τι δυνατότητες μας δίνει το σύστημα προσπαθούμε να τις εκμεταλλευτούμε τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο, όπως είπαν και οι δύο πρόεδροι. Εγώ θα ήθελα απλώς να παρακαλέσω όλους τους ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποια, κάνουν συστηματική θεραπεία, πολύμηνες θεραπείες και γνωρίζουν ότι σε ένα μήνα, μια εβδομάδα, 10 μέρες θα χρειαστούν την επόμενη δόση των φαρμάκων τους, απλώς να ενημερώνουν το φαρμακείο τους μια εβδομάδα πιο μπροστά, 4 μέρες πιο μπροστά, να έχουν μια ετοιμότητα, να υπάρχει μια ετοιμότητα ότι θα χρειαστώ αυτό το φάρμακο ή θα χρειαστώ το άλλο φάρμακο. Και μια έκκληση προς τους αγαπητούς γιατρούς, αν μπορούν, όπου μπορούν, να μην κλειδώνουν τις συνταγές. Δηλαδή, να μπορούμε και με την δική τους συνένεση να δίνουμε αντίγραφα που σε τίποτα δεν υστερούν από τα πρωτότυπα. Όταν υπάρχει ένα θέμα, ορισμένοι θεσμικοί, όχι όλοι,
βγαίνουν και μιλάνε για πράγματα τα οποία είναι ιδανικά κάτω όπως από άλλες συνθήκες. Είμαι υποχρεωμένος όμως να τοποθετώ στο εξής. Υπήρχε μια τοποθέτηση δύο φαρμακευτικών συλλόγων, του Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ιατρικών συλλόγων. Ιατρικών συλλόγων του Αττικής και Θεσσαλονίκης, ότι εδώ και τώρα τα φάρμακα μόνο με ιατρική συνταγή. Δηλαδή, τι, θέλω να τονίσω γι' αυτό. Εμείς δεν αρνηθήκαμε ποτέ αυτό. Και πάντα όταν τα λέγαμε αυτά, τα λέγαμε από τις συνθήκες. Ερχόμαστε λοιπόν, αν εφαρμοζόταν αύριο αυτό το μέτρο. Αυτό το μέτρο θα οδηγούσε την εξής κατάσταση. Εμείς έχουμε στοιχεία ότι οι αγροτικοί γιατροί, στα αγροτικά ιατρία, πάνε κάθε 10 μέρες, 15 μέρες, κάθε 20 μέρες, ανάλογα με το που είναι το αγροτικό ιατρείο. Γιατί οι ανάγκες των κέντρων υγείας είναι πολύ μεγαλύτερες. Και εδώ μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχουν κάτι περιοχές στη Θράκη, στην Καβάλα, ψηλά πάνω. Μήνες ολόκληρη δεν έχουν. Όπου εκεί έχουν να δουν αγροτικό γιατρό και μήνες ολόκληρες. Και εγώ ρωτώ, αν γινόταν αυτό, θα έπρεπε ο παππούλης να σηκωθεί και να φύγει από το χωριό του και να κατέβει στην πρωτεύουσα για να πάει να επισκεφτεί ένα γιατρό για να του γράψει τα φάρμακα με 10 και 15 ευρώ? Όχι φυσικά, εφόσον το σύστημα υγείας μη στο στηρίζουμε. Ο φαρμακοποιός είναι αυτός που προχορηγεί. Και υπάρχει νόμος προχορήγησης γιατί το κράτος ξέρει την αδυναμία του. Αλλά εγώ να το βάλω και διαφορετικά. Έρχεται κάποιος σε ένα φαρμακείο της γειτονιάς που πάλι το ίδιο συμβαίνει. Το ραντεβού του είναι μετά από ένα μήνα και τελειώσαν τα φάρμακά του. Θα πρέπει να βγουν παγανιά και να πληρώνουν στους ιδιώτες? Όχι. Αυτά γίνονται κάτω από ιδανικές συνθήκες και οι ιδανικές συνθήκες τι λένε? Ότι το θέμα της πρόληψης και το θέμα της χρόνιας διάθεσης φαρμάκων δεν είναι θέμα ιατρικής θεραπείας ή αγωγής ή εξέτασης, είναι μιας διαιώνισης μιας θεραπείας που σε άλλες περιοχές της Ελλάδος την κάνουν άλλοι φορείς. Δηλαδή στην Αγγλία μια χρόνια θεραπεία, επαναλαμβάνει, την επαναλαμβάνει ο ίδιος ο φαρμακοποιός. Δεν λέω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο υπέρβασης που κάποια στιγμή θα γίνει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε τα συστήματα υγείας πρέπει να αφήσουν τον γιατρό στο καθήκον του. Τι είναι το καθήκον του γιατρού? Να εξετάσει τον ασθενή. Να τον εξετάσει και να του δίνει θεραπεία. Όχι μια επαναλαμβανόμενη θεραπεία ή να του γράψω ξαφνικά τα φάρμακα που παίρνει και ξαναπαίρνει και ξαναπαίρνει. Αυτά είναι μηχανοποιημένα θέματα τα οποία γίνονται παρεμβατικά από το σύστημα υγείας με άλλους τρόπους. Και πάνω σε αυτό έχουμε να θέσω το θέμα. Δυστυχώς ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός δεν πάει καλά ούτε σε όλη την Ελλάδα και στη Μυτιλήνη. Δηλαδή τα νούμερα που έχουμε είναι ότι ενώ στην κορύφωση πρόπερση είχαμε σχεδόν 4.200.000 εμβολιασμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 2.850.000 και άλλες 200.000 που κάναν τα φαρμακεία τώρα με το νέο σύστημα. Δηλαδή με το νέο σύστημα δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη της χώρας να έρθει στο φαρμακείο χωρίς να επισκεφτεί τον γιατρό, να μπει στο σύστημά του, να του διενεργήσει τον εμβόλιο των αντιγρυπτικών, να το καταχωρήσει χωρίς να πληρώσει τίποτα, διότι εμείς αποζημιωνόμαστε για τη χορήγηση του εμβολίου σαν να είναι συνταγή. Προτρέπουμε τον κόσμο με οποιοδήποτε τρόπο να πάει στο γιατρό του να γράψει το αντιγρυπτικό εμβολιασμό, να έρθει στο φαρμακείο απευθείας και να το κάνει. Εμένα όμως με ενδιαφέρει ότι τα νούμερα της Μυτιλήνης πρέπει να ανέβουν. Διότι και έχουμε χρόνο. Τα νούμερα της Μυτιλήνης δεν τα ξέρω. Ξέρω όμως ότι ακολουθούμε την πορεία και τις υπόλοιπες Ελλάδας. Η προτροπή είναι ότι πρέπει να πετύχουμε νούμερα κάπου στα 3.300.000 και όχι στα 4. Δηλαδή θέλουμε ακόμα να εμβολιάσουμε σχεδόν 300.000 κόσμο, με 400. Αν δεν, αυτό θα βοηθήσει και υπάρχει ο χρόνος, διότι αν κάνω το εμβόλιο αύριο ή μεθαύριο, σε 15 μέρες θα υπάρχει ανοσία. Άρα, μέσα στο Φλεβάρι, αυτός ο κόσμος θα μπορεί να προφυλαχτεί από μια επιδημία γρίπης. Προτρέπουμε όλα τα άτομα υψηλού κινδύνου που αυτή τη στιγμή είναι χαλαροί γιατί έχουν καλό καιρό. Μην ξεχνάτε ότι εμείς οι φαρμακοποιοί έχουμε στατιστικά που λένε οπότε ο καιρός Νοέμβρη και Δεκέμβρη ήταν χιονιάς, όλος ο κόσμος ερχόταν και εμβολιαζόταν. Τώρα που είναι χαλαροί και τώρα είναι έξω και κάνουν βόλτες ή κάνουν μπάνια ή οτιδήποτε άλλο κάνουν, δεν σκέπτονται να έρθουν να εμβολιαστούν διότι ο συνειρμός του εμβολίου είναι ο χειμώνας. Είναι, δεν είναι το άκουσμα ότι η επιδημία της γρίπης, είναι ότι είναι μια χαρά. Βγαίνω έξω, κυκλοφοράω, δεν βρέχει, δεν χιονίζει
Συνειρμικά έτσι λειτουργεί το σύστημα. Ένα, είναι πολύ βασικό λοιπόν να πιστεί ο κόσμος ότι πρέπει να έρθει. Και ειδικά παρακαλούμε όλους εκείνους που έχουν μπερδευτεί γιατί κάναν το εμβόλιο του COVID, τέταρτη δόση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει καμία σχέση. Θα έρθουν να εμβολιαστούν. Πρέπει να έρθουν να εμβολιαστούν. Και το λέω διότι ειλικρινά εμένα και προχτές με την κυρία Λινού και με την πρόεδρο της Επιτροπής Εμβολιασμών και με όλο το καθηγητικό team των λοιμοξιολόγων, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα μεταφέρω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εσείς ελάτε αύριο να πάτε να εμβολιαστείτε για την γρήπη. Πρέπει να το κάνουμε και για τη Λέσβο. Δεν είναι προτροπή, είναι αναγκαιότητα. Και η αναγκαιότητα είναι διότι η επόμενη μέρα μιας πανδημίας γρήπης που μακάρι να μυρθεί, αλλά οι ειδικοί τα λένε. Θυμόσαστε. Και κυρίως παιδιά. Όχι, πάντες. Θα πρέπει τα άτομα υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν. Και εκείνοι ξέρουν, και οι πάνω από 60. Εδώ έχω δει 60-άριδες, οι οποίοι επειδή είναι με το σακάκι και δεν βγαίνουν με το παλτό, δεν εμβολιάζουν. Εδώ, αν μου επιτρέψει λίγο, πρόεδρε, θέλω δύο διευκρινήσεις να κάνω. Πρώτον, ότι η γρήπη δεν είναι το συνάχι, η καταρροή που όλος ο κόσμος το έχει για γρήπη. Η γρήπη είναι αρρώστια που στέλνει κόσμο. Έχει πάνω από 40 πυρετό, έχει πόνο σε όλο το σώμα, έχει δυσκολία στην αναπνοή. Οι περισσότεροι φεύγουν λόγω γρήπης από αναπνευστικά προβλήματα. Λοιπόν, δεν είναι το συνάχι η γρήπη. Μην επαφίεστε και επαναπάβεστε ότι ένα συνάχι είναι θα περάσει. Δεν περνάει έτσι. Και ιδίως στους ανθρώπους που έχουν βεβαρημένο υγεία τους είναι βεβαρημένη. Το δεύτερο που θέλω, την επίσκεψη στο γιατρό, ας δούμε, έχει βγει ένας καινούργιος θεσμός που λέγεται οικογενειακός γιατρός. Εκεί κλείνουμε ραντεβού κατά προτεραιότητα, δεν πληρώνουμε σαν επίσκεψη και μπορούμε να τον έχουμε σαν σύμβουλο υγείας. Είναι αυτό το πράγμα, είναι ένας σύμβουλος υγείας, να τον συμβολευόμαστε για οτιδήποτε πρόβλημα υγείας έχουμε. Ας τα δούμε και αυτά τα δύο θέματα στα έχουμε στο μυαλό μας. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια προσπάθεια να επέλθει μια ισορροπία στα φαρμακεία και γενικότερα να εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση. Θέλω λίγο να μου πείτε ο κόσμος πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό. Εδώ στη Λέσβο, δηλαδή έχουμε δει πανικό να υπάρχει, να σας ζητάνε επιπλέον σκευάσματα ή οτιδήποτε, να υπάρχει πίεση. Πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος? Στοικά. Όχι. Ο κόσμος προσπαθεί να βρει τα σκευάσματα του. Από το ένα φαρμακείο στο άλλο. Όχι. Υπάρχει ηρεμία, ακούστε. Αυτό που παρουσιάζεται ότι οι ασθενείς βγαίνουν σε ένα σαφάρι ανέβρεσης φαρμάκων. Δεν, δεν είναι αληθές. Είμαι βέβαιος και η ίδια η αγορά της Μυτιλίνης αλλά και των υπολείπων χωριών της Λέσβου έχει αποδείξει ότι τα φαρμακεία κατάφεραν να σταθούν και ακόμα και με υπομονή μίας ή δύο ημερών να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών. Τώρα, αν μιλάμε για σκευάσματα, τα οποία είναι δηλωμένες ελλείψεις στον ΕΟΦ, όπως συγκεκριμένη διαβητική αγωγή ή συγκεκριμένα εισπνεώμενα, εκεί απαιτείται να έρθει σε επαφή ο ασθενής με τον γιατρό. Πάντως, τον πανικό, τον οποίο έχουμε δει τις τελευταίες μέρες σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εμείς εδώ στη Μυτιλίνη δεν το έχουμε δει. Νομίζω ότι όλοι οι ασθενείς καλύπτονται. Και υπάρχουν σίγουρα εφεδρίες από φαρμακεία της Λέσβου, της Μυτιλίνης, τα οποία μπορούν να καλύψουν ακόμα και αν υπάρξουν έκτακτες ανάγκες ασθενείς. Όχι, πρέπει να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ματέα, ακούστε κάτι. Είναι πολύ απλό, δεν είναι έτσι. Οποιοδήποτε πάει στο φαρμακείο του με τη συνταγούλα του, διότι και σε μένα προχτές μου ήρθαν ζητώντας αναπνευστικά ελεύθερα. Δεν θα δώσω. Δεν πρόκειται να δώσω. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλω να τον οδηγήσω στην έννοια, α όχι να το πάρω να το στοκάρω, να πάει να το γράψει ο γιατρός και ο γιατρός επειδή έχει συνειδητοποιήσει θα του πει θα στο γράψω μόνο όταν το έχει ανάγκη. Τι εννοώ? Δεν υπάρχει περίπτωση για μένα να υπάρχει φαρμακείο το οποίο έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από ένα εισπνεώμενο, ειδικά τα κλασικά για τα παιδιά, γιατί ξέρουμε τι έχει ο συνεταιρισμός μας, που να σηκώσει το τηλέφωνο στον υπεύθυνο του συνεταιρισμού και να μην του δώσει το ένα για να καλύψει την ανάγκη τη συγκεκριμένη συνταγή. Μπορεί να μην του πει πάρε 10 να έχει, αλλά την ανάγκη θα την καλύψει. Διότι πάντα ο συνεταιρισμός λειτουργεί με αυτή τη φιλοσοφία. Έχει μια αλφα ποσότητα που
που τη διαχειρίζεται ανάλογα με την ανάγκη της συνταγής. Ακόμη και μερικές φορές και τη συνταγή ζητάμε. Με έμεσο τρόπο, χωρίς τα στοιχεία του ασθενούς, λόγω του απορρίτου, για να οδηγήσουμε το φαρμακοποιό στην κουλτούρα ότι ναι, θα εξασφαλίσουμε στον ασθενή, στον μπαμπά και στη μαμά για το παιδί τους αυτό το μοναδικό το οποίο δεν μπορεί να βρει. Αλλά δεν μπορεί όμως να μου βγαίνουν γύρα κάποιοι οι οποίοι λένε «Α, άκουσα αυτό, βγήκε η ομάδα του φαρμακευτικού συλλόγου, για να πέρασα από τα φαρμακεία να έχω μια καβάντζα», τέτοιο πράγμα δεν θα βρουν. Όπως επίσης κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να φέρουμε και κάποιο φάρμακο από χείο και λίμνο. Από χείο, από λίμνο. Από τα υποκαταστήματα που έχουμε. Ή θα πάρει τηλέφωνο στην εργασία. Άμα τυχόν έχουμε κάτι σε πλεονάζω σαν ποσότητα, ας πούμε. Καταλάβατε. Εδώ τα πράγματα είναι ανθρώπινα. Είμαστε μια κλειστή κοινωνία, όλοι γνωριζόμαστε. Δεν είναι η υπερβολή της Αθήνας αυτό το κανιβαλιστικό, το άγνωστο, το επικίνδυνο. Εδώ λειτουργούμε σε μια διαφορετική φιλοσοφία. Και η φιλοσοφία είναι αυτή για να μην ανησυχείτε εσείς. Και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Εντάξει. Οι ασθενείς καλύπτονται. Αυτό είναι το ζήτημα. Να ρωτήσω κάτι κι εγώ. Από τη μία λέτε ότι να είμαστε. Να είσαστε πιο καθησυχαστικοί απέναντι στους γονείς. Απ' την άλλη, όμως, όπως γνωρίζουμε, έρχονται δύο μήνες δύσκολοι, ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος. Και σίγουρα οι γονείς, όπως και εγώ είμαι γονιός και το ξέρω, πάντα ανησυχούμε και έχουμε ένα φόβο βαρβάρ. Είμαστε μια μικρή κοινωνία που καλώς ή κακώς, ακόμα και τους γιατρούς μας, τους ξέρουμε πολύ καλά και μας ξέρουν πολύ καλά. Δεν θεωρείτε ότι είναι πολύ εύκολο σε κάποιες περιπτώσεις ο γιατρός, έτσι με λίγο πίεση του γονείου παραπάνω. Να γράψει. Θα το δώσουμε. Αυτό είναι λογικό. Εγώ δεν το λέω. Δηλαδή θα μου έρθει η συνταγή, δεν την εκτελέσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Την εκτελέσω, γιατί εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Δεν μπορώ να κρίνω κανέναν, ούτε τον γιατρό, γιατί το έδωσε. Απλούστατα λέμε για να βοηθήσουμε. Ας το πάρουν τώρα που το έχουν αυτή η ανάγκη και οι γιατροί να σκεφτούν ότι όταν αρρωστήσει το παιδάκι να το γράψει. Αλλά να το γράψει γιατί να το στοκάρουμε. Προχτές πήρα μια συνταγή από μια άλλη περιοχή που τα βλέπουμε εμείς αυτά. 4 κουτιά και 5 κουτιά. Πώς και έγραψε, γιατί πλέον ελέγχεται αυτό και διασταυρώνεται, έγραψε μια δοσολογία τρελή. Δηλαδή, αν έπαιρνε αυτή τη δοσολογία για να καλύψει για το σύστημα διαβάσει, για το δοσομετρικό σχήμα με ποσότητα, η δοσολογία που έδινε ήταν για 200 κιλάτων σε παιδάκι. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν όλα φαίνονται πλέον. Και υπάρχουν και ηλεκτρικοί μηχανισμοί που παρεμβαίνουν και βλέπουν τον γιατρό που υπερβαίνει τη δοσολογία και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε του γιατρού: «Γιατί έγραψε αυτή τη δοσολογία, για σε παρακαλώ, εξήγησε μας τους λόγους». Άρα τα πράγματα φτιάχνουν. Το σύστημα δηλαδή, αν λειτουργεί από κάθε τρόπο, εσύ που το έχεις ανάγκη θα το πάρεις. Αρκεί, το τονίζω, αν αύριο π.χ. η τάδε εταιρεία πει: «Στοπ, δεν έχω άλλο», ναι, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Τότε θα βγούμε πρώτοι να φωνάζουμε για να βγείτε κι εσείς να φωνάζετε. Για να παράγει θέλει πρώτη ύλη. Για να παράγει θέλει πρώτη ύλη. Για να παράγει θέλει αλουμίνιο. Όταν το αλουμίνιο δεκαπλασιάστηκε, δεν συμφέρει. Και όταν έχει ένα προγραμματισμό Α και λέει: «Εγώ θα παράγω τον χρόνο τόσα», δεν είναι δυνατόν ξαφνικά να αλλάξει την παραγωγή. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που εμένα με έκανε εντύπωση. Προχτές ήμουνα με μια συναδέλφου στο φαρμακοποιό, η οποία είναι μια φαρμακοβιομηχανία τη μεγαλύτερη τη Ελλάδα. Και μου ανέφερε ότι ενώ το προϊόν τη στο αντιπηρητικό δεν είναι το top. Άρα, προσέξτε, όταν η αγορά έχει κατά 70% είναι ένα συγκεκριμένο αντιπηρετικό, οι άλλες εταιρείες που παράγουν προσαρμόζουν το σύστημά τους για μια αλφα παραγωγή. Δεν είναι να την προσαρμόσουν ξαφνικά, δεν πατάς ένα κουμπί για να βρεις διπλάσια δραστική ουσία, να πάρεις παραπάνω εργαζόμενους, να φτιάξεις καινούργιες βάρδιες για να παράγεις περισσότερα. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, είναι θέμα, όταν ξαφνικά λοιπόν προέκυψε το θέμα προς τιμήν της, πήρε μπροστά μου τον υπουργό και του είπε ότι εγώ θα αυξήσω την ποσότητα από 20.000 κομμάτια 70.000 κομμάτια την ημέρα. Μην νομίζετε όμως τα 70.000 κομμάτια πάνω σε ένα πανικό. Είναι 1,7 αναφαρμακείο. Αλλά προσέξτε, ο προγραμματισμός ορισμένων είναι ότι πέρασε μια εβδομάδα για να βγάλει τρίτη βάρδια, να εξασφαλίσει από την Ινδία πρώτη ύλη, παρακεταμόλη, που δεν την είχε, να τη φέρει αεροπορικός. Να βρει τα έκδοχα, να βρει τις συσκευασίες, να βρει τα μπουκάλια που δεν υπάρχουν. Το πλαστικό έχει έλλειψη. Οι χάρτινες συσκευασίες έχουν έλλειψη. Δεν είναι κάτι απλό. Α, μου ήρθε
αύριο παράγω τη διπλάσια ποσότητα. Στην Ελλάδα η εταιρεία Φαράν παράγει τον τεπών. Η παραγωγή της είναι μέχρι ένα όριο. Άμα ξαφνικά ότι ζητούμε 10 φορές παραπάνω, πώς θα το κάνει? Γι' αυτό σας είπα, όχι πανικός και αφήστε να ομαλοποιηθεί η αγορά. Όταν δεν υπάρχει πανικός, αν υπάρχει μέτρο, θα υπάρχει, ναι, σε όλα. Και εμείς εδώ είμαστε να καταγγέλνουμε όταν δούμε ότι ξαφνικά δεν επανατροφοδοτόμαστε. Έχει σημασία αυτό. Αν υπάρχει μια επανατροφοδότηση, ας είναι χαμηλότερη από αυτή που περιμένουμε, θα υπάρχει ροή. Το θέμα είναι να πει αύριο η εταιρεία, έχω μετά από ένα μήνα. Οπ, εκεί θα γίνει. Υπάρχουν και οι αλλαγές, υπάρχουν τα γνώσιμα. Καταλάβατε. Πάντως συνταγή να μην εκτελεστεί, αν δεν εκτελεστεί εκείνη τη μέρα, θα εκτελεστεί την επόμενη. Και στα δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει και συνταγή. Πάντα. Είπατε προηγουμένως ότι ο ΙΦΕΤ έπαιρνε κάποια σκευάσματα και τα διέθετε με αυξημένη τιμή. Αναγκαστικά. Ναι. Αυτή τη διαφορά, ποιος την καρπώνεται? Ο ΙΦΕΤ δεν είναι αυτή που κατά κάποιο τρόπο σβήνει τη φωτιά. Τι εννοεί? Λείπει ένα φάρμακο. Γιατί το φάρμακο αυτό δεν έχει τιμή. Όμως εσύ το έχεις ανάγκη. Γιατί είναι μοναδικό. Είναι αναγκασμένο να το βρει όχι από την εταιρεία. Διότι η εταιρεία δεν το δίνει. Διότι θα το δώσει φθηνά. Να το βρει από την αγορά φαρμάκου σε επίπεδο να πάει να το ζητήσει όπως θα το ζήταγα εγώ όταν ήμουν Γερμανός φαρμακοποιός. Ναι, αλλά όταν είναι Γερμανός φαρμακοποιός κάποιος στη Γερμανία θα το αγοράσει ακριβά. Άρα το αγοράζει ακριβά. Τι θα κάνει? Δηλαδή το αγοράζει ακριβά και θα το διαθέσει σε εμάς φτηνά? Δεν γίνεται. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός. Άρα και εσύ το ασφαλιστικό ταμείο θα επιβαρυνθεί τη διαφορά. Και η τσέπη του ασφαλισμένου. Δηλαδή όταν ξαφνικά το 1 ευρώ γίνεται 8, άρα 7 ευρώ παραπάνω, θα στο δώσει 8. Θα πληρώσει συμμετοχή 25% παραπάνω. 2 ευρώ είναι. Ενώ παλιά στο 1,5 θα ήταν τίποτα. Γι' αυτό μιλάμε για το γεγονός ότι θα πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός των τιμών για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα των φθηνών φαρμάκων που αυτή τη στιγμή φεύγουν από την Ελλάδα. Από τη στιγμή που η επάρκεια φαρμάκων έχει αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των πολιτών, δεν θα έπρεπε ήδη η πολιτεία να έχει πάρει κάποια μέτρα τους ώστε να μην παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα? Η πολιτεία δεν είναι παραγωγός φαρμάκων. Εξαρτάται από τις εταιρείες. Και οι εταιρείες δεν είναι δέσμες της πολιτείας. Μια εταιρεία η οποία λέει εγώ θα φέρω τόσα, να χτυπιέται ο υπουργός, άμα θέλει θα φέρει μόνο αυτά. Η λήψη είναι λερναία ύδρα. Δεν είναι κάτι που ξαφνικά θα έρθει ο άλλος και θα σου πει συγγνώμη, έρχεσαι εδώ και μου ζητάς παραπάνω ποσότητα, γιατί να τα φέρω? Να πληρώσω clawback παραπάνω ή να μπω μέσα? Όχι. Αυτή είναι η παραγωγή μου. Τι θα την κάνει? Άμα είναι στην απαγορεύση, να ξαναρθεί στην Ελλάδα. Ας απαγορεύσει το φάρμακο. Που δεν μπορεί να το κάνει και εύκολα. Καταλάβατε. Δεν έχουμε κρατική βιομηχανία, γιατί αν είχαμε κρατική βιομηχανία θα είχαμε τίποτα τώρα. Κάποτε οι προσπάθειες περί κρατικού φαρμακοβιομηχανίας οδήγησαν στο το αμοξύλ, να το πούμε αμοξύλ. Δεν γίνονται αυτά. Απλούστατα οι συγκυρίες είναι ξεκάθαρες. Εφόσον η πολιτική της κυβέρνησης είναι φτηνό φάρμακο, που εγώ το επικροτώ με προϋποθέσεις, να ξέρετε ότι θα υπάρχουν έλλειψεις. Δεδομένου ότι περιμένουμε έξαρση από αρχές Φεβρουαρίου και δεδομένου ότι το διγρυπτικό εμβόλιο χορηγείται δωρεάν σε όλους τους πολίτες, αυτό θα βοηθήσει και επιδημιολογικά στη μείωση, να πραγματοποιηθούν οι εμβολιασμοί σε όσους δεν έχουν ήδη εμβολιαστεί και παράλληλα θα μειωθεί και το κόστος, όπως εσείς είπατε, προς τους πολίτες, καθώς δεν θα χρειαστεί για σημαντικό μέρος των ασθενών που θα νοσήσουν από γρήπη αντιπυρετικά και λοιπά φάρμακα κατά των συμπτωμάτων της γρήπης. Οπότε καλούμε όλους να εμβολιαστούν άμεσα.